1974. Δείτε τι έγινε στη Γερμανία με τον αντικαγκελάριο Ρόμπερτ Χάμπεκ. Όταν ψάξει τα μασάκια του, λέει κάτι υπομονή, θα κλειδίνουν λίγο η θέρμανση. Δείτε τι κάνει η Γερμανία. Ίσοι οι Γερμανοί σε αυτά. Για να το δούμε. Συμβαίνουν στην Ευρώπη, παιδιά. Στην Ευρώπη. Κινητοποιεί στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, την Ιταλία, στην Ισπανία. Κανένα κανάλι ελληνικό δεν δίνει κινητοποιήσει στον αγροτό, κτηνοτρόφο και αλλιώ. Και αυτό είναι που με γυρίζει τα μυαλά ανάποδα. Μιλάμε για μια ελεγχόμενη κλίση εγκεφάλου που γίνεται από τα μέσα. Τρεις λαμπούν πέντε χορεύουν για να μην ενημερώνει το Έλληνα. Και πραγματικά το βλέπετε. Αντικαγκελάριο τη Βαυαρία είναι αυτό, έτσι. Και του λέει για τη θέρμανση, για το ότι δεν διακρίνεται κτλ. Και διουχάει ο κόσμος. Του λέει ότι πρέπει να μειώσουμε για την κλιματική αλλαγή, το ζωικό βασίλειο. Αυτά που σας λέω θα έρθουν σε λίγους μήνες και θα με θυμάστε. Από το 20 φωνάζω στην Ελληνική Βουλή και όλα θα έχετε πείνα. Από το 20 είπα στον Πρωθυπουργό της χώρας. Δεν το είπα στον Πρωθυπουργό τυχαίο έτσι, μια εκπομπή μου. Από το 20 φωνάζω και ουρλιάζω και του λέω κύριε Πρωθυπουργέ. Δείτε τι θα κάνουμε με την ακρίβεια που έρχεται από το 20, όταν καλά όλα. Με την πείνα που έρχεται, με την ακρίβεια που έρχεται, με τις εξορίξεις, με το φυσικό αέριο, τη θέρμανση, τι μπορούμε να κάνουμε, προτάσεις, πάρτες, κάντες, τίποτα. Το μόνο που νοιάζει την κυβέρνηση είναι να έχει ομοίους τους πολιτικούς αρχηγούς. Δηλαδή η υποκλοπή του κ. Ανδρουλάκη. Δεν έγινε τυχαία από επιχειρηματίες ή από την κυβέρνηση. Κρατήστε το αυτό. Γιατί θέλει ο κ. Μητσοτάκης, όταν γίνουν εκλογές και μετά, να εκβιάσει τον κύριο Ανδρουλάκη. Να τον έχει εκβιαζόμενο. Και σου λέει, αν έχει πει κάτι ο άνθρωπος, δεν ξέρω αν έχει πει κάτι. Σε έχω εδώ, θα σου πει. Εδώ. Καταλάβατε, σας λέω. Γι' αυτό και ψάχναμε εδώ και από τότε που ξεκίνησε η κυβέρνηση να κυβερνάει αυτή η κυβέρνηση από το 19. Από το 19 έχουν ψάξει όλες τις εταιρείες μου προσωπικά εμένα και δεν βρήκαν τίποτα. Τίποτα. Και επειδή δεν βρήκαν τίποτα, επειδή θέλουν να εκβιάζουν, έτσι έχουν μάθει να λειτουργούν, έχουν ψάξει. Αδέρφια, ξαδέρφια, φίλους. Έχουν αμολυθεί όλες οι υπηρεσίες και τους έχουν τσακίσει στους ελέγχους. Μόνο και μόνο για να βρουν κάτι, για να θεωρήσουν ότι μπορούν. Λέγοντας, ο ξάδελφος του Βελόπουλου έκανε αυτό. Καταλαβαίνετε γιατί κοινούς εκβιαστές μιλάμε. Αυτές είναι οι κυβερνήσεις και τα συστήματά τους. Έτσι δρούν, έτσι λειτουργούν. Αλλά εμείς εκβιαζόμενοι δεν είμαστε ποτέ. Γιατί δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Το έχω πει χίλιες φορές. Να το ψάξω από παντού, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει κάτι. Επιθεωρήσει εργάσει παντού. Τίποτα. Δηλαδή, κάποιες στιγμές ντρέπομαι και όλοι για αυτούς. Ντρέπομαι για την δική τους λογική και τακτική. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες.